Γεια σας, καλό μήνα και καλώς ήλθατε στα δύο εβδομαδιαία μας ραντεβού, καταρχήν με τη διεθνή επικαιρότητα, αλλά και από τις 12:30 και μετά με τον κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Μην ξεχνάτε και τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας, εκτός από το Twitter και το Facebook, το email μας 7cosmosepistimi@gmail.com. Περιμένουμε τις δικές σας ιδέες και προτάσεις. Ας ξεκινήσουμε όμως, χωρίς άλλη καθυστέρηση, με τις πιο δυνατές εικόνες από τον πλανήτη την εβδομάδα που μας πέρασε. قالوا وجدنا آمين Πρώτο μας θέμα, την ταυτότητα του τζιχαντιστή που συγκλώνησε τον πλανήτη αποκεφαλίζοντας μπροστά στην κάμερα 5 δυτικούς ομήρους, αποκάλυψε την Πέμπτη το βρετανικό δίκτυο BBC. Εν τω μεταξύ, δύο νέα σοκαριστικά βίντεο δόθηκαν στη δημοσιότητα όπου τζιχαντιστής, ελεύθερος σκοπευτής, στοχεύει και σκοτώνει εμψυχρό, ενώ σε άλλο βίντεο, όχλος φανατικών Ισλαμιστών καταστρέφει αρχαία αγάλματα στη Μοσούλη του Ιράκ. Βρετανός υπήκοος είναι σύμφωνα με το BBC ο μαυροντημένος δήμιος των τζιχαντιστών που πρωταγωνίστησε στους αποκεφαλισμούς 5 δυτικών ομήρων. Πρόκειται για τον γεννημένο στο Κουβέιτ, Μοχάμεντε Μουάζι, 27 ετών, γόνο ευκατάστατης οικογένειας που μεγάλωσε στο δυτικό Λονδίνο, απόφυτο κολεγίου με δίπλωμα προγραμματιστή ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο Εμουάζι πιστεύεται ότι εντάχθηκε στους τζιχαντιστές το 2012, έτος που έφτασε στη Συρία και εκ τότε αναδείχθηκε σύμβολο της βαρβαρότητας του αποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους. Βαρβαρότητα δίχως τέλος με ακόμα ένα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας. Πρόκειται για την απάντηση των τζιχαντιστών στην ταινία American Sniper που εξιστορεί τη δράση ενός ελεύθερου σκοπευτή στο Ιράκ. Στο βίντεο, υπό τον ήχο ψαλμωδιών, ένας τζιχαντιστής επιλέγει και εκτελεί ανθρώπινους στόχους.
Ένα ισλαμιστικό μένος που δεν εξαντλείται στους ανθρώπους. Μαχητές του Χαλιφάτου καταστρέφουν αρχαία γάλματα και αγγεία στο Ιρακινό Μουσείο της Μοσούλης. Κάποια από αυτά χρονολογούνται από τον 9ο αιώνα π.Χ. Άντεξαν στους αιώνες, όχι όμως το ανθρώπινο μίσος. Εν τω μεταξύ, συναγερμός στη Νέα Υόρκη, όπου δύο υπήκοοι Ουσμπεκιστάν και ένας από το Καζακστάν συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης ενώ ετοιμάζονταν να ταξιδέψουν στη Συρία. Μετά από πολύμηνη έρευνα του FBI, οι τρεις κατηγορούνται για συνωμοσία με στόχο την παροχή υποστήριξης σε διεθνή τρομοκρατική οργάνωση. Όπως αποκαλύφθηκε, σχεδίαζαν ένοπλη επίθεση κατά αστυνομικών στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, βομβιστική επίθεση σε παραθεριστικό θέρετρο της Αμερικανικής Μεγαλούπολης, αλλά ακόμα και χτύπημα κατά του Προέδρου Ομπάμα. Όλα αυτά την ώρα που χριστιανικοί πληθυσμοί παραμένουν στο στόχαστρο των τζιχαντιστών. Τις τελευταίες ημέρες πάνω από 220 Ασσύριοι χριστιανοί έχουν απαχθεί στη βορειοανατολική Συρία και η τύχη τους αγνοείται. Θα μείνουμε στο θέμα και θα συνδεθούμε με την Νίκη Λιμπεράκη, καθώς μια βρετανική εφημερίδα δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες του εκτελεστή των τζιχαντιστών. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι Νίκο. Αυτός είναι λοιπόν ο Μοχάμεντ Μουάζι, αυτός είναι ο Τζιχάντι Τζον και οι φωτογραφίες έρχονται από δημοσίευμα της Daily Mail. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς μας να φανταστεί πώς γίνεται αυτό το αγόρι που μεγάλωσε στο δυτικό Λονδίνο με πατατάκια, Σίμψονς και τέλος πάντων με ό,τι μεγαλώνουν τα παιδιά αυτής της γενιάς, να καταλήγει να γίνεται ένας από τους πιο καταζητούμενους ανθρώπους του κόσμου. Ο Μουάζι, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, είναι γόνος εύπορης οικογένειας, μεγάλωσε στο Λονδίνο και μέχρι να μπει στο Πανεπιστήμιο του Westminster, από το οποίο τελείωσε με άριστα, ήταν ένας εξαιρετικά τυπικός φοιτητής. Τον ενδιέφερε περισσότερο το ποδόσφαιρο και λιγότερο το Ισλάμ. Φαίνεται όμως ότι σε αυτό το συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο, ως ένα βαθμό, λειτουργεί και ένα φυτώριο από το οποίο παρήχθησαν αρκετοί που στις αρχές του 2012 και μέχρι σήμερα φεύγουν από την Βρετανία και κατευθύνονται στη Συρία, στις περιοχές του Χαλιφάτου. Και είναι εκατοντάδες. Πάμε τώρα και στις εικόνες, Νίκη, που είδαμε και νωρίτερα και στο βίντεο, αλλά είναι εικόνες που πραγματικά σοκάρουν, πραγματικά προκαλούν αυτή την παγκόσμια κατακραυγή, καθώς και ένα ψήφισμα από τα Ηνωμένα Έθνη για την βαρβαρότητα που σημειώθηκε στο Μουσείο της Μοσούλης. Βέβαια, ως βάρβαρες τρομοκρατικές πράξεις έχουν καταδικαστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με ψήφισμα που πέρασε από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Μιλάμε για γάλματα, έργα τέχνης, τέλος πάντων προϊόντα που συγκροτούν έτσι την παγκόσμια κληρονομιά μας, πολιτιστική κληρονομιά μας, ηλικίας έως και 3.000 ετών που άντεξαν, όπως είπες και εσύ Νίκο, άπειρες καταστάσεις, δεν άντεξαν όμως τη βία, το μίσος, τον παραλογισμό και όλο αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει. Πρέπει να σας πω ότι οι πανεπιστημιακοί υποστηρίζουν ότι ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να μιλάμε για εκμαγεία, να μιλάμε για ρέπλικες και τα πραγματικά αγάλματα να προωθούνται σε σπήρες αρχαιοκαπήλων. Είναι πάρα πολλά χρήματα. Χρήματα, ναι. Βέβαια, και εκεί πρέπει να στραφεί και το ενδιαφέρον της Δύσης που θέλει να δει την υπόθεση. Καταδικάστηκε εντονότατα η βαρβαρότητα και από τον Φρανσουά Ολάντ. Πάμε τώρα και στη Μόσχα, Νίκη, όπου έχουν προκληθεί, αλλάζοντας εντελώς θέμα, έχουν προκληθεί μεγάλες αντιδράσεις από τη δολοφονία ηγετικού στελέχους της αντιπολίτευσης στο κέντρο της Μόσχας. Ο Μπόρις Νεμτσόφ, λοιπόν, έφαγε από 4 ως 7 σφαίρες πισόπλατα, ενώ περπατούσε με μια φίλη του στις όχθες του Μόσχοβα 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα χθες. Ο άνθρωπος αυτός που ήταν στέλεχος της κυβέρνησης του Μπόρις Γέλτσιν και ένας από τους πιο σημαντικούς αντιπάλους ιδεολογικούς του Βλάντιμιρ Πούτιν. Πρέπει να σας πω ότι κατά το παρελθόν είχε δηλώσει ότι αισθάνεται να απειλείται η ζωή του από το Κρεμλίνο, από το καθεστώς του Ρώσου Προέδρου. Ο ίδιος ο Πούτιν μιλά για προβοκάτσια και δεσμεύεται ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν. Βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι από αντίστοιχες τραγωδίες στο παρελθόν δεν μπορούμε να είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα των ερευνών. Και αυτό που γνωρίζουμε επίσης είναι ότι ο Νεμτσόφ προγραμμάτιζε το επόμενο διάστημα μια μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκη, θα σε βρούμε και αργότερα. Μυστήριο και προβληματισμός, κυρίες και κύριοι, στο Παρίσι από τις συνεχιζόμενες νυχτερινές πτήσεις ρομποτικών σκαφών αγνώστου ταυτότητας πάνω από την πόλη. Οι συσκευές τύπου drone διατίθενται ελεύθερα στο εμπόριο. Η εμφάνισή του, ωστόσο, το τελευταίο διάστημα πάνω από ευαίσθητα σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας προκαλεί πονοκέφαλο στις αρχές ασφαλείας. Πτήσεις ρομποτικών σκαφών σαν και αυτοί προκαλούν συναγερμό, κινητοποίηση και ανησυχία στο Παρίσι. Μετά το Προεδρικό Μέγαρο των Ηλυσίων, η Αμερικανική Πρεσβεία είναι το καλύτερα φυλασσόμενο σημείο της γαλλικής πρωτεύουσας. Μπορεί οι αστυνομικοί να εγγυώνται την ασφάλεια στο έδαφος, δεν συμβαίνει το ίδιο στους εθέρες.
Είδα να έρχεται από εκεί κάτι που έμοιαζε με αεροπλανάκι ή ελικόπτερο και διέσχισε την περιοχή. Μέσα σε 5 λεπτά, όλες οι διαθέσιμες αστυνομικές δυνάμεις του Παρισιού βγήκαν στο δρόμο, προκειμένου να εντοπίσουν το υπτάμενο αντικείμενο και τους χειριστές του. Οι έρευνες διήρκησαν όλη τη νύχτα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Εδώ και 2 ημέρες, οι πτήσεις ρομποτικών σκαφών πολλαπλασιάζονται. Αυτόπτες μάρτυρες και αστυνομικοί έκαναν λόγο για πτήσεις πάνω από την Place de la Concorde, το μνημείο Invalide, αλλά και κατά μήκος του Σικουάνα. Ποιος όμως κρύβεται από πίσω, ευρηματικοί φαρσέρ ή τρομοκράτες που φωτογραφίζουν στόχους? Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας της πολεμικής αεροπορίας γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τι πετάει πού. Με εξαίρεση ωστόσο τα ρομποτικά σκάφη drones που πετούν κάτω από τα 150 μέτρα και είναι αόρατα στα ραντάρ. Οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί για το ενδεχόμενο βομβιστικών επιθέσεων με τέτοιου είδους συσκευές. Ζυγίζουν από 500 γραμμάρια μέχρι 1 κιλό και μπορούν να φέρουν φορτίο έως 100 με 200 γραμμάρια. Χρησιμεύουν για βιντεοσκοπήσεις, όχι για μεταφορά επικίνδυνων υλικών. Στο Μέγαρο Ματινιών δεν έχουν την ίδια άποψη. Ήδη ο Πρωθυπουργός Μανουέλ Βάλς ζήτησε τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την αναβάθμιση των ραντάρ. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι 13 πυρηνικοί σταθμοί έγιναν στόχοι παρακολούθησης με drones σε ολόκληρη τη γαλλική επικράτεια, χωρίς να εντοπιστούν οι χειριστές τους. Αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα δούμε μεταξύ άλλων ένα πολιτικό σκάνδαλο ολικής στη Βρετανία αλλά και τη νέα τάση χειμερινών διακοπών 5 αστέρων στην Ιταλία. Μείνετε στον Sky. Ημέρες κόσμος, εδώ είμαστε και πάλι στη Βρετανία. Πρωταγωνιστές σε πολιτικό σκάνδαλο ολικής βρίσκονται 2 πρώην υπουργοί και νυν βουλευτές. Δημοσιογράφοι της εφημερίδας Daily Telegraph που υποδίονταν τους επιχειρηματίες κατέγραψαν με κρυφή κάμερα τον πρώην υπουργό εξωτερικών, των εργατικών καθώς και τον πρώην υπουργό άμυνας των συντηρητικών να προσφέρουν την πολιτική τους επιρροή για να προωθήσουν ιδιωτικά συμφέροντα και όλα αυτά με το αζημίωτο. Αυτοί οι 2 πολύπειροι Βρετανοί βουλευτές που έχουν θητεύσει σε κορυφαίες κυβερνητικές θέσεις παγιδεύτηκαν από ρεπόρτερ που εμφανίστηκαν ως εκπρόσωποι κινέζικης επιχείρησης. Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών των Εργατικών Τζακ Στρό εικονίζεται να καυχάται ότι μπορεί να λειτουργήσει κάτω από το ραντάρ της Επιτροπής Δεοντολογίας. If I'm doing a speech or something, it's £5,000 a day. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας των Συντηρητικών, Μάλκομ Ρίφκιντ, φέρεται να υπόσχεται ότι μπορεί να προσεγγίσει οποιονδήποτε ξένο πρέσβη στο Λονδίνο, εάν το θελήσει, παρέχοντας έτσι χρήσιμη, όπως λέει ο ίδιος, πρόσβαση στον ενδιαφερόμενο. I'm self-employed, so nobody pays me a salary. I have to earn my income, but when I'm not doing something, I can do what I like. Μετά τη δημοσίευση του σκανδάλου, ο κύριος Στρό αποχώρησε κατόπιν αίτησής του από την κοινοβουλευτική ομάδα των εργατικών και υποστηρίζει ότι στις συνομιλίες αναφερόταν στο τι θα έκανε όταν έφευγε από βουλευτής. Ενώ ο Σερ Μάλκομ Ρίφκιντ είπε στο BBC ότι δεν θα βοηθούσε καμία επιχείρηση στη συλλογή πληροφοριών που δεν ήταν ήδη δημόσιες. Επιμένοντας μάλιστα ότι η υπόθεση δεν επηρεάζει τη θέση του ως Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ασφάλειας και Πληροφοριών που επιβλέπει τις μυστικές υπηρεσίες. Είναι σωστό και ο Τζακ Στρό και ο Μάλκομ Ρίφκιντ να παραπεμφθούν για έρευνα στον Επίτροπο Δεοντολογίας, όπως έκαναν, και νομίζω ότι είναι επίσης σωστό, όσο διαρκεί η έρευνα, να ανασταλεί η κοινοβουλευτική του ιδιότητα. Αυτό θα γίνει και για τον Σερ Μάλκομ και για τον Τζακ Στρό. Είναι σίγουρο πλέον ότι οι αποκαλύψεις θα αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας από τον Επίτροπο Δεοντολογίας της Βρετανικής Βουλής, μια έρευνα που αναμένεται να διαρκέσει μήνες. Και από τη Βρετανία στην Ολλανδία θα πάμε τώρα και συγκεκριμένα στο Άμστερνταμ, όπου τα ποδήλατα προσεγγίζουν τις 900.000. Ποια είναι όμως η λύση στο ποτηλιάρισμα και τον κορεσμό των δικύκλων? Ζωντανή σύνδεση αμέσως τώρα με την Ολγίνα Σαντίκου από το Άμστερνταμ και το layout.gr. Καλό μεσημέρι, Ολγίνα.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Στα άμεσα σχέδια του Δήμου του Άμστερνταμ είναι και η δημιουργία 7.000 θέσεων για ποδήλατα. Το Άμστερνταμ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις πιο φιλικές προς το ποδήλατο πόλεις. Ο νέος χώρος λοιπόν στάθμευσης για ποδήλατα θα βρίσκεται κάτω από το νερό και συγκεκριμένα δίπλα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Άμστερνταμ, όπου θα συνδέεται με τις υπόγειες σύραγγες του τρένου και του μετρό. Μπορούμε να δούμε το προτινόμενο από τους Ιάπωνες σχέδιο στάθμευσης ποδηλάτων, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για να μιλήσουμε με αριθμούς, αυτή τη στιγμή στο Άμστερνταμ κατοικούν 810.000 άνθρωποι και τα ποδήλατα που υπάρχουν φτάνουν τα 880.000. Σκεφτείτε πως μπορεί να είναι τόσο μεγάλος αριθμός ποδηλάτων, αλλά υπάρχουν μονάχα 400.000 θέσεις για πάρκινγκ. Το να βρεις μια θέση για ποδήλατο μερικές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο και σας το λέω και από προσωπική εμπειρία, ιδίως στα Σαββατοκύριακα. Εάν παραδείγματος χάρη το σταθμεύσεις κάπου όπου δεν επιτρέπεται, μπορεί να λάβεις πρόστιμο μέχρι και 70 ευρώ. Οι 70 αρχές... ευρώ, κάτσε να το κρατήσουμε αυτό. 70 ευρώ για παράνομη στάθμευση ποδηλάτου, έτσι. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα σημεία έξω από τον σταθμό, τον κεντρικό του Άμστερνταμ, όπου δεν μπορείς να αφήσεις το ποδηλατό σου, δεν επιτρέπεται. Mm. Και επί το όπου σου κόβουν κλίση, μπορεί να φτάσει και 70 ευρώ. Μάλιστα. Οργίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Άλλες χώρες, άλλα προβλήματα, άλλα ζητήματα και άλλες λύσεις. Τώρα, στο μέτωπο του καιρού, αντιμέτωποι με σφοδρές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις είναι οι κάτοικοι των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών. Μεγάλα προβλήματα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει και η Κίνα λόγω του παγετού, ενώ στο Αφγανιστάν περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από κατολισθήσεις και χιονοστιβάδες. Την ίδια ώρα, σαρωτικές πλημμύρες πλήττουν τη Βολιβία. Βιβλική καταστροφή προκάλεσαν οι πλημμύρες στην πτωχότερη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Ολόκληρες πόλεις βρίσκονται κάτω από το νερό. Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Με ταχύ ρυθμό οι κάτοικοι κενώνουν τα σπίτια τους και κατά δεκάδες στηβάζονται σε πλωτά μέσα προκειμένου να μεταφερθούν σε ασφαλή καταφύγια. Το νερό έχει φτάσει στο ταβάνι του σπιτιού μας. Όλη μας η περιουσία έχει καταστραφεί. Οι σαρωτικές πλημμύρες έχουν προκαλέσει τεράστια προβλήματα, ενώ σε θαύμα αποδίδουν οι αρχές το γεγονός πως δεν υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκατομμύρια κάτοικοι έχουν πληγεί από το νέο κύμα πολικού ψύχους που έχει παγώσει τα πάντα. Από τις σφοδρές χιονοπτώσεις, η κυκλοφορία διακόπηκε για πολλές ώρες σε κεντρική οδική αρτηρία στο Τουπέλο. Το ύψος του χιονιού στην Αλαμπάμα ξεπέρασε τα 25 εκατοστά. Οι γκλου έχουν σχηματιστεί σε ολόκληρη την πολιτεία και οι χαμηλές θερμοκρασίες αναμένεται να συνεχιστούν. Σύγκρουση 70 οχημάτων προκλήθηκε στο Μέιν λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου εξαιτίας του παγετού. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Αφγανιστάν από κατολισθήσεις και χιονοστιβάδες μετά τη σφοδρή χιονόπτωση που έπληξε τη χώρα το τελευταίο 48ωρο. Καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί για τουλάχιστον άλλες 2 ημέρες, τοπικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν πως ενδεχομένως να χρειαστεί αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, αφού ολόκληρα χωριά έχουν θαυτεί κάτω από το χιόνι. Αντιμέτωποι με τα τερτύπια του καιρού είναι και οι κάτοικοι της βορειοανατολικής Κίνας. Ένα στρώμα πάγου έχει καλύψει τα πάντα. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες, ενώ για τον καθαρισμό των δρόμων έχουν επιστρατευτεί περισσότερα από 100 εκχιονιστικά μηχανήματα. Στο Μεξικό το ηφαίστειο που αποκατεπέλτ βρυχάται και πάλι. Τόνοι σκόνης εκτινάσσονται σχηματίζοντας ένα σύννεφο καπνού και τέφρας. Το τελευταίο διάστημα, το δεύτερο μεγαλύτερο ηφαίστειο της χώρας παρουσιάζει αυξημένη δραστηριότητα, προκαλώντας ανησυχία στις αρχές που προχώρησαν σε απαγόρευση των πτήσεων για δεύτερη φορά μέσα σε 10 ημέρες. Ευτυχώς όμως οι εντυπωσιακές εκρήξεις προσέφεραν μόνο θέαμα σε ντόπιους και τουρίστες. Στη Νίκη Λιμπεράκη θα περάσουμε και πάλι για άλλες ειδήσεις από την παγκόσμια ειδησεογραφία, ξεκινώντας από μια μεγάλη απώλεια αυτή την εβδομάδα, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Λέοναρντ Νιμόι, ο αγαπημένος Σποκ του Star Trek, Νίκη. Έφυγε στα 83 του, ηττημένος από τη χρόνια πνευμονική, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, παρότι είχε κόψει το τσιγάρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εκείνο που δεν γνωρίζουν ίσως οι περισσότεροι για τον Νιμόι είναι ότι εκτός από ταλαντούχος τοπιός βεβαίως, ήταν και ποιητής, ήταν σκηνοθέτης, ήταν μουσικός, τραγουδιστής και φωτογράφος. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, Νίκο, είναι ότι ο ίδιος έλεγε στις συνεντεύξεις του ότι ο κύριος Σποκ δεν έφυγε ποτέ μέσα από το μυαλό του, παρέμενε σε όλη του τη ζωή ως μια φωνή λογικής. Μάλιστα. Τώρα, αλλάζοντας θέμα, γνωρίζουμε πως η μαφία έχει πολλές δραστηριότητες, αλλά ακόμα και τον τεμαχισμό και την πώληση του Αμαζονίου.
Αντιμέτωποι με ποινές κάθριξης έως και 46 ετών είναι τα μέλη μιας πείρας και ο επικεφαλής της βεβαίως, ο Εζεκιέλ Αντώνιο Καστάνια, που φαίνεται ότι ευθύνονται για την αποψήλωση πάνω από 150 τετραγωνικών χιλιόμετρων δάσους στον Αμαζόνιο. Ο άνθρωπος αυτός ουσιαστικά διευκόλυνε την εκχέρσωση συγκεκριμένων εκτάσεων, τις οποίες πουλούσε αργότερα, παραχωρούσε σε βοσκούς. Ναι. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι τεράστια τα αποτελέσματα και εξαιρετικά ολέθρια για το περιβάλλον και για τη Βραζιλία βεβαίως, που έσπευσε και πήρε τα μέτρα που ακούσατε. Και ευτυχώς. Και πάμε και στην Ιταλία να δούμε τις νέες τάσεις στις χειμερινές διακοπές στην κοσμοπολίτικη Κορτίνα, την αγαπημένη σου. Κορτίνα Νταμπέτσο, λοιπόν, είναι η βασίλισσα των Δολομητικών Άλπων. Βλέπετε εδώ, αν έχετε 5.500 ευρώ την εβδομάδα πάνω κάτω, Νίκο. Μια χαρά. Μπορείτε να πάτε να κάνετε σάουνα, τζακούζι και να πίνετε σαμπάνιε σε υψόμετρο πολλών χιλιάδων μέτρων. Κάτσε, το κάτσε. Πανόραμα εντυπωσιακό. 5.500, γιατί το βλέπω τώρα και στον τίτλο. 5.500 ευρώ ανά άτομο για την εβδομάδα, Ναι, βέβαια. Ναι, τι, όλοι μαζί. Στο top 10. Δυνατόν. Βέβαια, είναι ένα από του ακριβότερου 10, μια χαρά το λε, χειμερινού προορισμού στην Ευρώπη. Και βεβαίως για να αντιληφθείτε, δεν είναι μόνο το χιονοδρομικό κέντρο. Στην περιοχή φιλοξενούνται αντικεροί, Νίκο, όπου μπορεί κανείς να μπει και να αγοράσει σπάνια έργα τέχνης και πίνακες, η τιμή εκκίνησης των οποίων ξεκινά από το 500.000 ευρώ. Νομίζω δεν είναι για μας, βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι. Μα καθόλου όμως. Πάντως αυτή η εικόνα της σάουνα στα 3.000 μέτρα πραγματικά εντυπωσιακή. Ωραιότατα. Μια εμπειρία. Πανάκριβη. Να είσαι καλά, Νίκη Λιμπεράκη, θα σε βρούμε και πάλι. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο μας ημίωρο. Εσείς μένετε μαζί μας αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι μαζί με ειδήσεις, αλλά κυρίως εικόνες από τον κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Μείνετε στον Sky. هذا عمر زين المسلفين ويوم القهر والغلب زين المسلفين زمن يوم القهر والغلب أكبر حق الأصنام والحطم